Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε Χριστό αδελφοί. Και σήμερα μαζί λοιπόν σε μια νέα εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει στο Ευαγγέλιο πριν αρχίσουμε την εκπομπή για το τι είναι ο Χριστός. Ο μεγάλος άγνωστος του αιώνα μας είναι ο Χριστός. Και μέσα από το Ευαγγέλιο μαθαίνουμε ποιος είναι ο Χριστός. Αυτό μαθαίνουμε από το Θείο Λόγο, που είναι εμπνευσμένος στους προφήτες, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός ήρθε και μας είπε ότι εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, γιατί ήμουνα στους κόλπους του Πατέρα μου πριν κατέβω στη γη. Αλλά και από τη δική μας ζωή, πολλά πράγματα έχουμε ακούσει από την αρχαία Ελλάδα, φιλοσοφία και σοφία. Ο Πλάτων είπε ότι ευχαριστεί το Θεό που έγινε άνθρωπος και όχι όνος, δηλαδή γάιδαρος. Ευχαριστεί το Θεό γιατί ήταν Έλλην, λέει, και όχι βάρβαρος. Και τρίτον, διότι γεννήθηκε την εποχή που ήταν ο Σοκράτης και άκουσε τη διδασκαλία του Σοκράτη ο Πλάτωνας και χάρηκε. Αλλά ποια χαρά πρέπει να έχουμε εμείς οι οποίοι είμαστε χριστιανοί και οι οποίοι έχουμε τον Χριστό, τον Υιό του Θεού και τον οποίον περίμενε και προσδοκούσε ο ίδιος ο Σοκράτης, αλλά και όλα τα έθνη του κόσμου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε χαρά, γιατί έχουμε μια υψίστη τιμή. Να μας καλεί ο Θεός σε μετάνοια για να γυρίσουμε κοντά Του, να επιστρέψουμε εκεί που μας θέλει Αυτός και όχι εκεί που συνήθως θέλουμε εμείς να είμαστε. Πόση χαρά δεν θα πρέπει να έχουμε εμείς αγαπητοί φίλοι, διότι στην υψίστη χαρά του ουρανού που μας καλεί θα δούμε τα παραδείγματα των ευσεβών ανδρών. Θα δούμε συγχρόνως και τις τιμωρίες των ασεβών. Τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως λέει και η Αποκάλυψη, θα εκδικήσει, λέει ο Θεός, θα εκδικηθεί το αίμα των Αγίων Του. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη χαρά που θα βλέπουμε κατά πρόσωπο το Θεό και απέναντι σε αυτή την κλίση, την πρόσκληση, υπάρχει μεγάλη ποικιλία αρνήσεων. Και όπως βλέπουμε εδώ στο Ευαγγέλιο μας, όταν κάλεσε, λέει ο οικοδεσπότης, ο υψηλός οικοδεσπότης, τους καλεσμένους του, άλλος είπε, εγώ παντρεύομαι και πηγαίνω με τη γυναίκα μου, εγώ έχω χωράφι και πάω να το δοκιμάσω, και ο άλλος είπε, έχω βόδια και θέλω να τα επισκεφτώ. Αλλά αυτό προβάλλουμε και εμείς σήμερα, και αυτή την πρόφαση έχουμε όταν δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία, όπου γίνεται ο γάμος της ψυχής με τον Χριστό. Πόσες φορές δεν ακούμε, έχω το μαγαζί, έχω τα παιδιά, έχω το κυνήγι, έχω το χόμπι μου, πάω για ψάρεμα κλπ. Ακριβώς τη μέρα κατά την οποία μας καλεί ο Θεός, μία εκ των 7 ημερών της εβδομάδος, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, την Κυριακή, να πάμε στην εκκλησία. Αλλά και οι πολλές απολαύσεις, όπως μας λέει ο Άγιος Χριστόστομος, και αυτές τι κάνουνε, πνίγουν τη χαρά, την απλότητα και την ηρεμία της ψυχής, την οποία χρειάζεται ο άνθρωπος για να ανακαλύψει, να πλησιάσει στον Χριστό. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί και στις πόλεις και στην περιφέρεια, στα χωριά μας, που δεν εξομολογούνται και προφασίζονται ότι αγρών γόρασα και πρέπει να πάω να τον εδώ. Μα την Κυριακή βρήκες να πας να δεις το χωράφι σου, την Κυριακή βρήκες να πας να κάνεις το χόμπι σου. Δεν υπάρχει το υπόλοιπο της Κυριακής να πάει κανείς στην εκκλησία το πρωί και μετά να πάει κάπου αλλού, στο χόμπι του ή μια επίσκεψη ή οτιδήποτε να διασκεδάσει. Αλλά σήμερα έχουμε και το Σάββατο αργία. Παλιά δεν είχαν το Σάββατο αργία, είχαν μόνο την Κυριακή. Επομένως, οι δικαιολογίες αυτές πέφτουν στο κενό. Και όχι μόνο οι άνθρωποι των πόλεων, αλλά και οι άνθρωποι της υπαίθρου, στην πλειονότητα δεν εξομολογούνται. Χτυπούν οι καμπάνες στην εκκλησία και προσκαλούν τους πιστούς να πάνε στο δείπνο της ευχαριστίας
Αυτοί όμως δεν ξυπνούν, εκτός από λίγους και μάλιστα ηλικιωμένους, οι οποίοι τρέχουν, όπως είπαμε, σε διάφορα άλλα μέρη και περιφρονούν το δείπνο. Άλλοι που λένε δεν ευκαιρούμε λόγω του αυτοκινήτου, λόγω του εμπορίου, λόγω και γι' αυτό δεν έχουμε καιρό ούτε για εξομολόγηση, ούτε για εκκλησιασμό, ούτε για κοινωνία. Πρέπει να αρρωστήσουμε για να αφήσουμε τις δουλειές μας. Στην αρρώστια βέβαια δεν μπορεί να κάνει τα χόμπι του κανείς, ούτε να πάει στα χωράφια του, ούτε να πάει να δει τα βόδια του, ούτε τίποτε άλλο. Και εκεί μπορεί και τα αφήνει. Ένα μήνα στο κρεβάτι, δύο μήνες στο κρεβάτι, αφήνει τις δουλειές του, γιατί δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορούμε λοιπόν 2 ώρες να πάμε στην Κυριακή, έστω μία ώρα, όπως λέει και ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης. Μας έχει δώσει ο Θεός τόσες ώρες τη εβδομάδα και μία δεν αφιερώνουμε για αυτόν. 168 ώρες μας έχει δώσει ο Θεός. Υπολογίστε 7 επί 24 και μία ώρα δεν δίνουμε από τη ζωή μας και από το θέλω μας στο Θεό. Επομένως είναι αδικαιολόγητες οι αρνήσεις αυτές. Γι' αυτό μας λέει ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, θα έρθουν σκληρές τιμωρίες. Για εκείνον που δεν ευκαιρεί μια φορά τη βδομάδα να σηκώσει το βλέμμα του πάνω στο Θεό και να πει ένα δόξασαι ο Θεός και ένα Κύριε ελέησον, αυτός θα αναγκαστεί κάποτε να επικαλεστεί αυτό το πράγμα που δεν κάνει την Κυριακή από το κρεβάτι του πόνου, που εκεί θα είναι καθυλωμένος και θα είναι αναγκασμένος. Αλλά όταν γίνεται επιστράτευση και πηγαίνει κανείς στον πόλεμο, λείπει από το σπίτι του και από τους γνωστούς του και από τα χωράφια του και από τα χόμπι του μήνες και χρόνια. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός πολλές φορές, γιατί και από το κακό βγαίνει καλό. Στον πόλεμο λοιπόν και στις κακουχίες θυμώνται οι άνθρωποι το Θεό. Ποιος δεν θυμάται το Θεό, τα βρίσκεται μέσα σε ένα χαράκωμα και απ' έξω βρέχει, χαλάζει τα βλήματα και οι σφαίρες. Βλέχουν απ' έξω, χαλάζει. Και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος κάνει προσευχή συνέχεια στο Θεό και κοιτάει να μην σκοτωθεί. Και όταν δεν υψώνει κανείς οικειοθελώς τα χέρια, έρχεται ο εχθρός και σου φωνάζει από πίσω ψηλά τα χέρια και τα σηκώνει στα χέρια. Τώρα τα σηκώνει στα χέρια από ανάγκη. Όταν σου λέει ο Θεός σήκω στα χέρια σου και παρακάλεσε εμένα, ναι, δεν τον ακούμε. Όχι εσείς, ούτε κι εγώ, κανένας μας. Αλλά αυτές οι τιμωρίες, τις οποίες υφίσταται ο άνθρωπος εδώ σε αυτή τη γη, είναι μικρές και ελάχιστες μπροστά της στην τιμωρία τη μεγάλη που περιμένει τους ασεβείς. Εκεί θα τρίζουν τα δόντια μας, λέει το αδιάψευστο στόμα του Χριστού, ότι θα τρίζουν τα δόντια των αδίκων, λέει εκεί. Ποια λοιπόν σημασία έχει η χριστιανική χαρά και η επίσκεψη στους ναούς, φαίνεται από πολλά παραδείγματα και από πείρα των ανθρώπων που εκκλησιάζονται και ακολουθούν αυτό το θέλημα του Θεού. Λένε πως γύρω από τον Ναπολέοντα συγκεντρώθηκαν οι μεγαλύτεροι στρατηγοί του και τους είπε ο Ναπολέον, μπορείτε να μου πείτε, λέει, ποια ήταν η ευτυχέστερη μέρα της ζωής μου. Ο ένας του λέει, η μάχη του τάδε μέρος. Η νίκη στις πυραμίδες, του λέει ένας άλλος. Η δόξα του Αούστερλιτς, στρατηγέ μου, του λέει ένας άλλος. Όχι, διακόπτει ο Ναπολέον, η ευτυχέστερη μέρα της ζωής μου είναι η αξέχαστη εκείνη μέρα, εκείνη που κοινώνησα για πρώτη φορά. Τότε οι στρατηγοί αλληλοκοιτάχθηκαν, λέει, και ένας μόνο δάκρυσε από συγκίνηση και ο Ναπολέον πήγε σε αυτόν κοντά, τον πλησίασε και του λέει, τον χτυπάει ελαφρά στον ώμο και του λέει, είμαι ευτυχής που τουλάχιστον ένας στρατηγός μου με κατάλαβε. Η χαρά λοιπόν αυτή της χριστιανικής κλίσεως, το να καλέσει ο Θεός τον άνθρωπο
κοντά του είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη ζωή. Αν εξετάσουμε πόσα επιπόλαιες είναι οι χαρές του εγωισμού ή του κόσμου και πόσο μεταβάλλονται αυτές οι χαρές, θα καταλάβουμε τότε ότι χρειάζεται να πλησιάζουμε το Θεό όποτε μας δίνεται ευκαιρία. Αλλά να δούμε ποιους όρους βάζει και ο Θεός σε εκείνους τους οποίους θέλει να τον ακολουθήσουν. Να μην τον προδώσουν, να μην τον αρνηθούν μπροστά στους ανθρώπους και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας λέει ο Ευαγγελικός Λόγος. Πολλοί για κάποιες επίγειες αφορμές, όπως είδαμε, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν το μέγα προσκλητήριο στο γάμο του Αρνίου, λέει, και στο πανηγύρι του ουρανού. Και συνεπορεύοντα αυτό, μας λέει το κείμενο, πολύ πλήθος λαού, γιατί είχαν ένα ενθουσιασμό βλέποντας το Χριστό, ίσως ο ενθουσιασμός αυτός να ήταν κοσμικός ενθουσιασμός. Διότι πιστεύαν ότι ο Χριστός θα ιδρύσει κοσμική βασιλεία και αυτοί θα δοξαστούν κοντά στο Χριστό. Ήταν όμως γελασμένοι. Γιατί ο Χριστός είχε υπόψη του πάντοτε το πάθος που θα ερχότανε σε λίγο. Και ο παδός του Ιησού πρέπει να είναι έτοιμος για ορισμένες θυσίες. Θα έλεγα για κάθε θυσία η οποία γίνεται για το Θεό. Γιατί ο Χριστός εκεί στρέφεται στους μαθητές του και τους λέει, εάν είναι κάποιος ο παδός μου και δεν αγαπάει εμένα περισσότερο από τον πατέρα του, από τη μητέρα του, τη γυναίκα του, τους αδερφούς του, τα παιδιά του, όλους τους συγγενείς του, ακόμη και την εαυτού ψυχή, την ίδια τη ζωή του δηλαδή, που σημαίνει, δεν είναι άξιος για μένα. Και όποιος δεν βαστάει το σταυρό του να έρθει πίσω μου, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Τώρα, ο σταυρός που ο καθένας βαστάει, αγαπητοί φίλοι, είναι οι δοκιμασίες της ζωής. Όταν κάποιος επιθυμεί να μπει στην ουράνια βασιλεία και να γίνει ουρανοπολίτης, πρίγκιπας, παιδί του Θεού κατά χάρη, θα πρέπει να έχει μετρήσει από πριν τις δυνάμεις του. Διότι, εάν δεν τις έχει μετρήσει, κινδυνεύει να μοιάζει με κάποιον ο οποίος χτίζει ένα σπίτι και δεν μπορεί να το τελειώσει. Είναι η επιχείρηση αυτή πρέπει να γίνει μια σκέψη. Και κάθε επιχείρηση γίνεται με μια σκέψη. Διότι αν θέλει, λέει, να χτίσει κάποιος ένα πύργο, θα καθίσει να σκεφτεί καλά τι δαπάνες θα έχει. Μήπως όταν βάλει θεμέλιο και μετά δεν μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του, τότε οι περαστικοί θα τον εμπέζουν και θα λένε, κοίτα αυτός εκεί άρχισε την οικοδομή του αλλά δεν μπόρεσε να την τελειώσει. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί τις δυνάμεις του ώστε να μην γίνει αντικείμενο χλεβασμού. Διότι άρχισε αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει το έργο του. Και στη συνέχεια μας δίνει και άλλο παράδειγμα από τη στρατηγική ζωή αυτή τη φορά. Ποιος βασιλιάς, λέει, προκειμένου να πάει να εκστρατεύσει, να συγκρουστεί με άλλο βασιλιά, δεν θα σκεφτεί αν με 10.000 στρατό μπορεί να αντιμετωπίσει τις 20.000. Και σε άλλη περίπτωση, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το στρατό αυτό γιατί είναι 2 και 3 φορές μεγαλύτερος, στέλνει ανθρώπους να ζητήσει ειρήνη υπό όρους. Αλλά και εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να αρνηθεί τους δικούς του ανθρώπους, λέει, χάρινε μου, δεν μπορεί να είναι φίλος δικός μου. Πάνω απ' όλα δηλαδή πρέπει να βάζουμε τον Χριστό
και κανέναν άνθρωπο. Και το αλάτι μας φέρει ένα παράδειγμα που λέει όταν έχει δύναμη και σπιρτάδα, χρησιμοποιείται. Όταν όμως μορανθεί, δηλαδή χάσει τη δύναμη του, χάσει την αλιστική του δύναμη, δεν κάνει ούτε για να το βάλουμε για κοπριά, λέει, για φουσκή. Και έτσι θα είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει την εν Χριστώ ζωή, θα είναι άχρηστοι, για πέταμα. Είναι όπως λέει σε μια άλλη περίπτωση, τα ξερά δέντρα, τα οποία τα κόβουν και τα πετάνε στη φωτιά ή στο φούρνο για προσάνομα, για καύσιμη ύλη. Γι' αυτό, αγαπητοί αδερφοί, χρειάζεται πολύ προσοχή εδώ που βρεθήκαμε και δεν πρέπει ούτε να απογοητευτούμε από αυτά που ακούμε, αλλά ούτε να υπερεκτιμήσουμε τις δυνάμεις μας, αλλά να τις μετρήσουμε καλά και να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες. Γιατί το θέμα που προκύπτει είναι η όρη της ακολουθήσεως του Χριστού. Το κείμενο λέει ότι πολλής όχλος, πολλής κόσμος ακολουθεί το Χριστό. Κάθε πολιτικός ή δημαγωγός θα φρόντισε σε αυτό το πλήθος να δώσει πρώτα-πρώτα υποσχέσεις. Διότι είχε ακουστεί και κάτι το πολύ φοβερό από την πολιτική σκηνή της περασμένης πολιτικής γενιάς, θα λέγαμε. Κάποιος πολιτικός, κορυφαίος, που εξελέγει πολλές φορές πρωθυπουργός στην Ελλάδα, είπε το εξής φοβερό. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει και άλλη φορά, ίσως το έχουμε πει και άλλη φορά στην εκπομπή. Αυτά που λέμε, λέει, στην πολιτική δεν τα κάνουμε. Και αυτά που κάνουμε στην πολιτική δεν τα λέμε. Δηλαδή, ο κόσμος εμπέζεται από τους μεγάλους, οι οποίοι δεν φανερώνουν ποτέ τα μυστικά τους σχέδια και τις εφαρμογές τους, ενώ από την άλλη μεριά δημαγωγούν, δηλαδή υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Και πρόσφατα παραδείγματα θυμόμαστε από την πολιτική, πώς ανέβηκαν στην εξουσία Αμερική με ένα σύνθημα, θα φέρουμε ένα παράδειγμα, έξω από το ΝΑΤΟ και από την ΕΟΚ, έλεγε κάποιος, και ποτέ δεν έβγαλε, δεν πραγματοποίησε αυτό το πράγμα το οποίο έλεγε. Έτσι δεν είναι? Αλλά δεν είμαστε πολιτικολόγοι εμείς οι χριστιανοί. Εμείς ψηφίζουμε κάποιον ο οποίος είναι χριστιανός, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι, και με το χέρι στην καρδιά δεν βάζει ούτε η Εκκλησία, ούτε για κανένας ορθόδοξος χριστιανός, λέει στον άλλον τι θα ψηφίσει και τι θα κάνει. Γιατί πράττουμε κατά συνείδηση βέβαια. Αλλά το καλύτερο είναι να βρίσκουμε πρόσωπα ενάρετα, αν μπορούμε όσο το δυνατόν, για να μην δίνουμε την ψήφα μας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι φαύλοι και κάνουν πράγματα άσχημα στην πατρίδα μας. Και δυστυχώς έχουν γίνει πολλά άσχημα πράγματα. Είναι ένα άλλο θέμα συζητήσεω σε αυτό, τι νομοσχέδια έχουν περάσει και πόσο άσχημα έχουν πάει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να νομίζει κανείς ότι δεν κυβερνάει πια, δεν κυβερνάνε χριστιανοί ηγέτες, αλλά το αντίθετο. Ζητάει λοιπόν αυτοπάρνηση ο Χριστός. Λέει, μιλάει για κάποιον σταυρό. Ένας σταυρός, ένας πύργος, ένας πόλεμος και το αλάτι. Αυτά τα παραδείγματα μας έφερε και τα αναλύσαμε λιγάκι στην αρχή. Ο σταυρός είναι ο πόνος που θα περάσει, αλλά είναι και δόξα. Πόνος εδώ είναι ο σταυρός, δόξα εκεί, στην άλλη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όταν χρειαστεί να ψηφίσουμε και τα πιο προσιλή μας πρόσωπα. Αλλά και από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να αγαπάμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίθετοι προς τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τους έχουμε άμεσα πρόσωπα. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε να μην μας εμποδίζουν για την αγάπη του Χριστού, προς την αγάπη του Χριστού. Αυτοί πρέπει να απομακρύνονται έστω και αν είναι οι στενότεροι μας συγγενείς. Και αυτό είναι μια θυσία. Πώς ονομάζει τους Φαρισαίους ο Χριστός?
για την υποκρισία τους γεννήματα εχιδνών, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πονηρία και τη διαβολή. Διάβολο ονόμασε ο Χριστός τον Ιούδα και τον Απόστολο Πέτρο. Διότι ο Πέτρος εν τη αφελία του τον εμπόδιζε να σταυρωθεί, ενώ ο Ιούδας τον επρόδωσε. Και οι δύο αυτοί ενήργησαν με μια διάθεση να καταστρατηγήσουν το θεϊκό θέλημα. Ο Χριστός είπε για τον Ιούδα, ένας από εσάς τους 12 είναι διάβολος. Αλλά για τον Πέτρο, αν θέλουμε να ξέρουμε, αγαπητοί, μίλησε αυστηρότερα, διότι του είπε πήγαινε πίσω μου σατανά. Να λοιπόν μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φτάσει ο χωρισμός χάριν του Σταυρού και χάριν του Χριστού από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Βέβαια, ο Πέτρος κατάλαβε στο τέλος τι του έλεγε ο Χριστός και είπε ότι θα συμμορφωθώ και δεν κατάλαβε ότι του έλεγε το αντίθετο από αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά οι συνέπειες του χωρισμού πολλές φορές μπορεί να είναι πιο οδυνηρές και πρέπει να τις υποστούμε χάρη του Χριστού. Και όταν έρθει ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία, θα προπορεύεται, λέει, το σημείο του Σταυρού. Διότι ο Σταυρός, όπως είπαμε, είναι η σταυροαναστάσιμη κατάσταση επάνω στη γη. Δεν θα υπάρχει Σταυρός μετά την Παλιγενεσία. Αυτή η δόξα θα είναι πέραν του κόσμου τούτου. Είναι πάνω από το μυαλό του ανθρώπου αυτή η δόξα. Δεν μπορεί να τη συλλάβει ο νους του ανθρώπου δηλαδή. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται αυτές οι ανθρωποπαθείς καταστάσεις όπως είναι το μεγάλο δείπνο, ο γάμος του άρχοντα, ο γάμος της ψυχής του ανθρώπου με τον Χριστό. Για να φτιάξεις ένα πύργο χρειάζεσαι πολλά χρήματα και μια ολόκληρη ζωή για να τον τελειώσεις. Έτσι ακριβώς είναι και η χριστιανική ψυχή. Για να φτιάξεις τη χριστιανική ψυχή θέλεις όλη τη ζωή σου να την χρησιμοποιήσεις για αυτό το σχέδιο. Δεν χτίζεται ένας πύργος με 10 πέτρες, αλλά ούτε και η χριστιανική ζωή χτίζεται δίχως αρετή και επίμονη διαδικασία καθημερινή. Ο πύργος της Βαβέλ άρχισε και δεν τελείωσε. Ας μην πάθουμε λοιπόν και εμείς τα ίδια, αλλά ο πύργος του χριστιανού πρέπει να αρχίσει και πρέπει να τελειώσει. Και πράγματι, εάν ένας άνθρωπος αρχίζει από μικρός να χτίζει τον πύργο του, τη χριστιανική του ζωή, δεν αρκεί μόνο ο κόπος που καταβάλει κανείς, αλλά έρχεται και η απογοήτευση από τους άλλους οι οποίοι λένε να τα αφήσει αυτά για αργότερα. Και πολλοί εγκατέλειψαν αυτό το χτίσιμο της χριστιανικής ζωής. Μαζί λοιπόν με αυτές τις δύσκολες καταστάσεις έχεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε πολεμούν κατά κάποιο τρόπο με τις κακές συμβουλές που σου δίνουν και σου λένε άστα αυτά για αργότερα, να πας στην εκκλησία όταν γεράσεις και όχι τώρα κλπ. Λες και η εκκλησία είναι κάτι το που μπορεί μόνο ο γέρος να την απολαμβάνει. Ή θα γιάσεις ή θα ξεπαγιάσεις, σου λένε μερικοί. Πας για καλό γέρος, πας για καλόγρια. Μας κάνεις τον Άγιο και πηγαίνεις και στα κηρύγματα και κάνεις και αυτό. Δεν συγχωρούν δηλαδή το παραμικρό λάθος των ανθρώπων αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντίθετοι. Αλλά μπορεί να σε λένε καλόγερο και καλογριά και θεούσα κοροϊδευτικά το περιβάλλον. Αλλά μην ακούτε ποτέ, αγαπητοί μου, αυτές τις φωνές. Διότι όταν χτιστεί ο πύργος και τελειώσει σε αυτή τη ζωή, θα δούμε μεγάλες απολαβές. Διότι και εδώ, εκείνοι που σε κοροϊδεύαν, σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν και σιγά σιγά, κατά περίεργο τρόπο, θα αρχίζουν να σε σέβονται. Από την επιμονή σου, λοιπόν, κερδίζεις και τους αδερφούς και τον κόσμο.
Κερδίζεις δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι παρακολουθούν άγρυπνα τη ζωή μας. Πολλές φορές έτυχε σε συκοφαντημένους ανθρώπους αργότερα να τους φυλάνε το χέρι από σεβασμό και ντροπή. Και ίσως κάποιοι νέοι εισέλθουν και στο ιερατικό στάδιο και γίνουν αργότερα κληρικοί, που τόση ανάγκη έχει η πατρίδα μας από κληρικούς. Γι' αυτό και οι μητέρες να προετοιμάσουν κάποια παιδιά τους, εκείνα που φαίνονται έτσι απαρχής ότι έχουν μια κλίση τέτοια, και να μην τα απογοητεύουν, αλλά να τους δίνουν συμβουλές. Η χριστιανική απόφαση δεν είναι μόνο σταυρός και πύργος, πόνος και κόπος, αλλά είναι και δόξα, η εκτίμηση των ανθρώπων και ευτυχία προσωπική του καθενός ανθρώπου ο οποίος κάνει αυτό το δύσκολο αγώνα. Από το πικρό και από τον αγώνα βγαίνει καλυτέρευση. Αλλά ο αγώνας αυτός πρέπει να στραφεί, αγαπητοί φίλοι, και εναντίον του σατανά, εναντίον των δυνάμεων του κακού, εναντίον των δαιμόνων. Και είναι μεγάλη νίκη να νικήσει κανείς τον σατανά και τον εαυτό του. Εάν νικήσεις τον σατανά, νικάς όλα τα καταχθόνια. Ξέρετε τι νίκη είναι αυτή? Αν δεν τον νικήσεις όμως, θα γίνεις υποχείριος όλων των καταχθονίων δυνάμεων. Όση δόξα θα είχες εάν νικούσες τον σατανά, άλλο τόσο εξευτελισμό έχει ο άνθρωπος αν νικηθεί από αυτόν. Όταν όμως νικήσεις στην αρχή και νικηθείς στο τέλος, τότε ο σατανάς βγάζει το άχτι του, το κοινός λεγόμενο, απάνω στον άνθρωπο. Διότι λέει ότι η Αγία Γραφή ότι παίρνει άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από τα πρώτα και τα ρίχνει στον άνθρωπο και τον εκυλάει στο βούρκο, τον καταστρέφει, τον κάνει αλόκοτο. Με τον πόλεμο λοιπόν κατά του σατανά γίνεσαι κύριος των δυνάμεων του σκότους. Με το σταυρό κερδίζεις ή χάνεις τον πόλεμο. Με τον πύργο μπορείς να κερδίζεις ή να χάνεις τη γη. Όμως με το σταυρό κερδίζεις τον ουρανό. Και η χριστιανική απόφαση είναι και αλάτι, μας λέει το Ευαγγέλιο. Όπως ξέρουμε, το αλάτι συντηρεί τον άνθρωπο και κάνει το φαγητό νόστιμο. Γιατί κάνει το φαγητό νόστιμο? Γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος αλάτι. Το τραβάει ο ίδιος ο οργανισμός του. Και ιδίως το καλοκαίρι. Αν δεν έχει πρόβλημα πιέσεως ένας άνθρωπος, χρειάζεται οπωσδήποτε να τρώει αλάτι. Αλλά και εκείνος που έχει πίεση και αυτός λίγο αλάτι, οπωσδήποτε παίρνει. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι με το να έχεις αυτή τη ζωή, τη χριστιανική, τη δύσκολη και την κοπιαστική όπως λέμε, το δρόμο το στενό, το μονοπάτι που είναι ανηφορικό, έχεις μέσα στην ψυχή σου ειρήνη. Ο αγώνας αυτός για τη χριστιανική ζωή σου εξασφαλίζει ειρήνη. Περίεργο. Και όμως αληθινό. Ο άνθρωπος που δεν αγωνίζεται έχει αγωνία. Πνίγεται σε αγωνιώδη πράγματα. Σκέψεις, φροντίδες, κόπους και δεν ξέρει και πού βαδίζει και πού πάει. Ο αγωνιζόμενος όμως άνθρωπος στο μονοπάτι το χριστιανικό που είναι ανηφορικό έχει μέσα στην ψυχή του μέσα, έχει ειρήνη. Έχει συνείδηση η οποία είναι αναπαυμένη. Γιατί ξέρει βαθιά μέσα του, στο συνειδητό του και στο υποσυνείδητό του ακόμα, ότι κάνει σωστά στη ζωή του. Πράττει θεάρεστα. Κάνει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος σήμερα για τον εαυτό του. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι αμείβεται στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτή τη ζωή μέσα του γεννιέται, αρχίζει γεννιέται, ο Παράδεισος. Σιγά σιγά χτίζει μέσα στην ψυχή του ένα Παράδεισο.
από εδώ, από αυτή τη ζωή. Διότι όπως είπαμε, δεν έχει τύψη συνειδήσεως που βασανίζουν τους ανθρώπους στον ύπνο τους, στο ξύπνιο τους. Και γι' αυτό βλέπετε και όλα αυτά που συμβαίνουν, τα ξεφαντώματα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκτόνωση μιας εσωτερικής πιέσεως, μιας ψυχής η οποία δεν έχει βρει ανάπαυση. Δεν αναπαύεται ο άνθρωπος στα γλέντια και στα ξεφαντώματα. Ο άνθρωπος αναπαύεται στον αγώνα τον πνευματικό. Εκεί βρίσκει την τελείωσή του, θα λέγαμε, την ομορφιά της ζωής. Αντιφατικό και όμως αληθινό. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι που αγωνίζονται ούτε στα ναρκωτικά χριστιανικά, ούτε στα ναρκωτικά πάνε, ούτε αυτοκτονούν, ούτε κάνουν τις πατάλες αυτές που κάνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι πλούσιοι και στον εαυτό τους και στα υλικά αγαθά τους. Και είναι αποδεδειγμένο ότι οι πλουσιότεροι των ανθρώπων, αυτοί είναι δυστυχέστεροι και αυτοκτονούν περισσότερο από τους φτωχούς ανθρώπους. Και ας λέει ο κόσμος τα αντίθετα. Δεν θέλει να ακούσει αυτή την αλήθεια. Ότι οι πλουσιότεροι είναι οι δυστυχέστεροι. Και όμως η ίδια η ζωή το αποδεικνύει. Η ίδια η πείρα της ανθρώπινης ζωής το αποδεικνύει αυτό. Έχουμε δει φτωχούς και ευτυχισμένους ανθρώπους και πλούσιους και δυστυχείς, οι οποίοι περιφέρουν την ανία τους, τη δυστυχία τους παντού, απαρηγόρητα. Δίχως να έχουν κάποιο σκοπό, δίχως να έχουν κάποια μορφή αγώνα που να τους γεμίζει μέσα τους. Γι' αυτό και οι καταναλωτικές κοινωνίες είναι οι πιο δυστυχείς κοινωνίες. Βέβαια ο κόσμος πάει στ' άκρα ή δεν έχει να φάει καθόλου ή ξεφτελίζει τον εαυτό του, την υγεία του και τα αγαθά του. Και το πιο σωστό βέβαια είναι κανείς να βρίσκεται στη μεσαία οδό, στη βασιλική λεγόμενη οδό. Και αυτή η βασιλική οδός είναι η οδός του Χριστού, η οδός του χριστιανισμού. Αυτή δίνει νόημα και μεγαλείο στην πορεία της ζωής και της γήινης, αλλά και κατόπιν βέβαια της ουράνιας, την οποία επιθυμεί κάθε χριστιανός, ο οποίος λέει «Ελθέ, Κύριε Ιησού, ελθέ», όπως μας λέει και η Αποκάλυψη προς το τέλος της. Αυτές λοιπόν τις χριστιανικές αποφάσεις πρέπει να τις παίρνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του για να ζει μια ζωή αλατισμένη, όχι νοθρή και άχρηστη. Γι' αυτό λέει και το αλάτι το πετάνε και το ποδοπατούν αν δεν έχει αρτιστική δύναμη. Αν χάσει δηλαδή αυτή την ιδιότητα που έχει να νοστιμίζει τα φαγητά και να δίνει στο σώμα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται. Αλλά ας δούμε καλύτερα τι σημαίνει αυτό που λέγεται χριστιανική απόφαση και ζωή. Είπαμε ότι υπάρχει πόνος, αλλά και πίσω από το σταυρό κρύβεται η δόξα. Αυτή η ζωή έχει κατασκευαστεί από το Θεό να είναι σταύρο αναστάσιμη. Και όπως είπαμε, εάν χάσει το αλάτι της το φαγητό, γίνεται άνοστο. Η ζωή άμα χάσει το αλάτι της. Αυτό το αλάτι είναι ο χριστιανικός αγώνας. Και υπάρχει και άλλο σημείο μέσα στο Ευαγγέλιο που μας δείχνει τους όρους της ακολουθήσεως της χριστιανικής ζωής. Κάποιος από τους πρώτους χριστιανούς στην Ρώμη κέρδισε τη συμπάθεια των δημίων του, ακόμα λέει, διότι ένας δικαστής συγκινημένος από την ευγένεια της ψυχής του παιδιού αυτού θέλησε να τον στρώσει όπως νόμισε. Και του λέει, κοίταξε μωρή, πάτησε το σταυρό και θα σου δώσω ένα χρυσό ραβδί. Εξοχότατε, τον παντάει ο νέος τον ηγεμόνα εκείνο. Αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν θα μπορούσα να το θεωρήσω αρκετό. Τότε του λέει, θα σου δώσω
μία όχι επίχρηση, αλλά ολόχρηση ράβδο, ένα βαρύτιμο δώρο. Και αυτό δεν φτάνει, του λέει ο νεαρός χριστιανός. Πώς δεν φτάνει, του λέει εκείνος. Είναι δυνατόν? Ποιος μπορεί να κάνει ένα τέτοιο δώρο σε έναν άλλον? Εξοχότατε, του λέει, εάν θέλετε να αποδοπατήσω το σταυρό, δώστε μου ένα μέσον που να μπορώ να αγοράσω μια καινούργια ψυχή. Διότι αν πατήσω εγώ το σταυρό θα χάσω την ψυχή μου. Και τι θα κάνω δίχως ψυχή? Έτσι ήρεμα και ατάραχα απάντησε ο νεαρός αυτός στον ηγεμόνα. Και τον θαύμασε, λέει, ο ηγεμόν, όπως και ο ηγεμόν ο Πιλάτος θαύμασε τον Χριστό όταν του είπε ότι δεν έχεις εξουσία εσύ αν δεν σου έχει δοθεί από το Θεό. Τον θαύμασε, λέει ο Πιλάτος, για το θάρρος. Τη στιγμή που κινδύνευε η ίδια η ζωή του, μιλούσε με τέτοιο κύρος ο Χριστός μας. Αλλά και μέσα στο Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Χριστός, ερχόντουσαν μάλλον στον Χριστό να τον αγγίξουν οι ασθενείς και να θεραπευθούν. Και οι Φαρισαίοι από ζήλια έλεγαν, γιατί αυτός είναι να στρέφεται και συντρώγει με αμαρτωλούς ανθρώπους. Γιατί το να φάει κανείς με κάποιον άλλον σήμαινε ότι υπάρχει οικειώτης και φιλία μεταξύ αυτών. Και αυτό ήταν ένα δείγμα των παραδόσεων των Φαρισαίων, οι οποίοι έβλεπαν τους ανθρώπους έτσι με υπερηφάνεια ότι αυτοί είναι οι καλοί και οι άλλοι όλοι είναι οι σκάρτοι. Και ο Χριστός τους είπε τρεις παραβολές τότε για να τους αποδείξει ότι δεν έχουν μες στην καρδιά τους αγάπη για τους συνανθρώπους τους. Τους είπε την παραβολή της χαμένης δραχμής, του χαμένου προβάτου και του ασώτου ιού. Η χαμένη δραχμή και το πρόβατο το χαμένο λέει πως ο ίδιος ο Χριστός αναζητάει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Στη δε παραβολή του ασώτου φαίνεται πως ο αμαρτωλός μόνος του ψάχνει να βρει το Θεό μετά από το κατάντημά του. Αλλά και η Θεία Χάρις και η ελευθερία του ανθρώπου, του ανθρωπίνου προσώπου, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του. Δεν είναι μόνο το ένα, αλλά και τα δύο. Και ας αρχίσουμε να βλέπουμε τώρα, για όσο καιρό μας μένει, 5 λεπτά, αυτή την παραβολή του προβάτου και της χαμένης δραχμής που έρχεται συνέχεια μετά από το σταυρό και τη σημασία που έχει στη ζωή μας ο αγώνας ο χριστιανικός. Και ό,τι μας μείνει θα το συνεχίσουμε στην επομένη μας εκπομπή, διότι οι ενότητες είναι δύσκολα να ακολουθηθούν με άλλο τρόπο. Λέει ο Χριστός λοιπόν ότι ποιος δεν θα στεναχωρηθεί αν χάσει ένα από τα 100 του πρόβατα και δεν θα πάει στην έρημο να τρέξει ο βοσκός αυτός να βρει το χαμένο του πρόβατο. Είναι δυνατόν κάποιος που είχε 100 πρόβατα να αφήσει το χαμένο πρόβατο και να πει τώρα έχω 99, άστο εκείνο? Όχι. Αλλά περισσότερο από συμπάθεια, όχι από ωφέλεια, θα πρέξει να βρει το χαμένο του πρόβατο. Κι άμα τον βρει, άμα βρει το πρόβατό του, τον περνάει στους ώμους του, από τη χαρά του, και τρέχει χαρούμενος πίσω στο μαντρί του και στο σπίτι του και καλεί τους γείτονες και τους φίλους και τους λέει «Λάτε να χαρείτε, διότι σήμερα έχασα το πρόβατό μου το πρωί, αλλά ψάχνοντας το απόγευμα το βρήκα και είμαι πολύ χαρούμενος». Είναι η παραβολή του απολωλότος, του χαμένου δηλαδή, προβάτου. Παραβολικά σημαίνει για μια ψυχή ενός ανθρώπου θα ερχόταν, λέει ο Χριστός, ακόμα στον κόσμο. Δεν πάει να πει ότι αυτό το χαμένο πρόβατο αξίζει περισσότερο από τα άλλα πρόβατα, τα 99, τα οποία έχει εξασφαλισμένα. Αλλά η αγάπη του δεν τον αφήνει καθόλου να ησυχάσει με τα 99 πρόβατα, αλλά θέλει να ψάξει να βρει το χαμένο του πρόβατο. Όλοι μας λοιπόν, σε στιγμές που βρίσκουμε κάτι που έχουμε χάσει, αισθανόμαστε μεγάλη χαρά. Είτε φίλος είναι αυτός, είτε γνωστός, είτε αντικείμενο ακόμα χαμένο μέσα στο σπίτι μας, αισθανόμαστε μεγαλύτερη χαρά για το εκείνο που βρήκαμε, το βιβλίο, το CD, κάτι τέλος πάντων που βρίσκουμε και το έχουμε χαμένο,
παρά για όλα τα άλλα τα οποία τα έχουμε εξασφαλισμένα και ξέρουμε πως βρίσκονται στη βιβλιοθήκη μας και δεν πρόκειται να τα χάσουμε. Χαρά γίνεται στον ουρανό, λέει ο Κύριος, για έναν άνθρωπο ο οποίος μετανοεί στη γη και είναι μια χαρά των αγγέλων και του Θεού και όλων των επουρανίων δυνάμεων. Γίνεται μεγάλη χαρά για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκει το δρόμο του Θεού. Φοβερό δεν είναι αυτό να το σκεφτεί κανείς. Και όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει, κάνει περισσότερα από το ζήλο που έχει και τη χαρά που αισθάνεται και την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται όταν αισθανθεί ότι ο Θεός τον εσυχώρεσε από τόσες αμαρτίες που είχε κάνει και του δίνει τη δυνατότητα πάλι να τον εκατατάξει στα δικά του μέλη, στα δικά του πρόβατα, στη δική του πείμνη, στο δικό του σπίτι. Να γίνει πάλι οικείος του Θεού. Αυτό ζητάει η ψυχή του ανθρώπου, να οικειωθεί το Θεό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επίγεια και ουράνια χαρά από αυτήν να ο άνθρωπος να είναι κοντά στο Θεό. Να αισθάνεται, ψυχείτε και σώματι, ότι είναι κοντά στο Θεό. Και εκείνος ο οποίος έχει αμαρτήσει πολύ, σε άλλη παραβολή μας λέει ο Κύριος ότι εκείνος αγαπάει ακόμα περισσότερο το Θεό, γιατί είναι ο μεγάλος χρεοφυλέτης. Ο Θεός του συγχώρεσε μεγάλο χρέος και γι' αυτό έχει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη από εκείνον ο οποίος του συγχώρεσε μικρό χρέος. Ένας μετανοημένος αμαρτωλός αξίζει περισσότερο από 99 φαρισαίους. Και το δεύτερο παράδειγμα που μας δίνει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο είναι ότι μια γυναίκα που είχε 10 δραχμές χρυσές, λέει, ας πούμε 10 λίρες σημερινά, αν χάσει μία από αυτές, λέει, ανάβει το λιχνάρι της και σκουπίζει το σπίτι όλο μέχρι να βρει τη χαμένη της δραχμή. Και αν μέσα στα σκουπίδια την ευρύ τη χαμένη της δραχμή, προσκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες που βρήκε τη χαμένη αυτή δραχμή, την οποία είχα χάσει. Παρόλο που ήταν το 1/10 της περιουσίας της, γιατί είχε άλλες 9 χρυσές δραχμές. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο παρελθόν υπήρχε και η δραχμή, την οποία καταργήσαμε χάρη της Ευρώπης και το κάναμε ευρώ. Μέσα στο Ευαγγέλιο μας μιλάει και για δραχμή, που η δραχμή υπήρχε από τις αρχαιότατους χρόνους στην Ελλάδα μέχρι το 2000 μάλλον, δύο, πότε έγινε η αλλαγή της. Φροντίζει λοιπόν ο Θεός για το χαμένο του πρόβατο, όπως φροντίζει η γυναίκα που χάνει τη μία της λίρα από τις 10 ή ο Τσοπάνης που χάνει το ένα από τα 99 του πρόβατα. Αυτές οι παραβολές είναι παρμένες από τη ζωή, τη δική μας, και γι' αυτό έχουν αξία να τις καταλαβαίνουμε. Είναι παραβολές του Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί φίλοι που είστε μαζί μας και σήμερα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.